έχουμε χρέος απέναντι στους συντρόφους μας, απέναντι στη συντρόφισσα Σωτηρία, να συνεχίσουμε τον αγώνα αυτό, τον αγώνα για μια καλύτερη ζωή, για μια καλύτερη κοινωνία, για μια κοινωνία σοσιαλιστική, κομμουνιστική. Δεν ξεχνάμε. Θα συνεχίζουμε στα βήματα της συντρόφισσας Σωτηρίας. Ευχαριστώ. Η θυσία της συντρόφισσας Σωτηρίας μας διδάσκει ότι όπως και τότε, έτσι και σήμερα, η περιβόητη αστική δημοκρατία σταματάει έξω από τους χώρους δουλειάς, έξω από τις πύλες των εργοστασίων και των μεγάλων επιχειρήσεων. Γίνεται φανερό το πρόσωπο της δικτατορίας της αστικής τάξης, η εκμετάλλευση. Γι' αυτό ο μεγαλύτερος φόβος των εκμεταλλευτών και του κράτους τους είναι η επαφή των εργαζομένων με την ανατρεπτική πολιτική του ΚΚΕ. Όπως και τότε, έτσι και σήμερα, γίνεται φανερό ότι οι εργάτες και οι καπιταλιστές δεν είναι μια οικογένεια που μοιράζονται καθημερινά τις λύπες και τις χαρές της ζωής. Όπως και τότε, τα αφεντικά της ΕΤΜΑ δεν υπολόγισαν τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους όταν έκλεισαν το εργοστάσιο και το μετέφεραν στην Κίνα, έτσι και σήμερα, γιγαντιαίοι όμιλοι στη χώρα μας, την ίδια στιγμή που πετάνε εκατοντάδες οικογένειες στον δρόμο, κυκλοφορούν διαφημίσεις για τις θέσεις εργασίας που προσφέρουν στη χώρα. Όπως και τότε, έτσι και σήμερα, αποδεικνύεται ότι η ηθική των αφεντικών είναι τόσο σάπια όσο και το σύστημά τους. Μια ολόκληρη ζωή χωρίς τη σωτηρία. Στα 21 της χρόνια, με ένα τραγικό και άδικο, βρήκε ένα τραγικό και άδικο θάνατο. Ήταν ένα χαμογελωστό κορίτσι, καλόκαρδο, και ήμασταν πολύ αγαπημένες, αλλά πάντα σκεφτόταν μόνο τους άλλους. Και είχε ιδανικά οι αξίες στη ζωή της, για αυτές αγωνιζότανε, για ένα δικαιότερο κόσμο, ειρηνικό, και δυστυχώς αυτά της εγραφημία. Εκείνο το καλοκαίρι, θυμάμαι, ήμασταν διακοπές και είχαμε περάσει πάρα πολύ ωραία και της έλεγα, κάτσε λίγο ακόμα να καθίσουμε εδώ λίγες μέρες, αλλά όχι, λέει, θα φύγω, ήταν στο καθήκον, προσιλωμένη. Πού να φανταστούμε και εκείνη και εμείς ότι θα τη χάναμε. Βέβαια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για που την τιμάτε κάθε χρόνο, τη μνήμη της, και εύχομαι και σε εσάς να πραγματοποιηθούν και σε όλους μας τα όνειρά μας για έναν ειρηνικό κόσμο, δίκαιο, μια κοινωνία πιο δίκαιη και όλα να είναι όπως τα περιμένουμε. Οι εργάτες έχουν γράψει στη γαλάζια τους φόρμα το όνομά σου, Σωτηρία. Οι οικοδόμοι στις ψηλές καλωσιές τραγουδούν το όνομά σου, Σωτηρία. Πλάι-πλάι στα άλλα αγαπημένα μας ονόματα. Αγάπη, ειρήνη, δικαιοσύνη, ελευθερία. Μικρή μας συντρόφισσα, καλωσόρισες και απόψε στη συντροφιά μας. Εσύ, μικρή μητέρα των περιστεριών και των ωραίων ονείρων, μικρή μητέρα που ταΐζεις τα παιδιά με το χαμόγελό σου, μικρή συντρόφισσα με μια αγκαλιά ματωμένα τριαντάφυλλα τα 21 σου χρόνια. Μεθαύριο, ξέρετε, θα καταθέσουμε στο Μουσείο της Επανάστασης τα γυαλιά σου, σαν δύο ήλιους που φωτίζουν το δρόμο των νέων συντρόφων. Σαν δύο ήλιους που γράφουν με φως τις πινακίδες των καινούριων σοσιαλιστικών σχολείων. Αγάπη, ειρήνη, ελευθερία.